Συνάδελφε, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διαπραγματευόμαστε και κινούμαστε διεθνώς στη βάση ενός και μόνο πράγματος. Της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος. Τίποτα άλλο. Και επιτρέψτε μου να προσπεράσω το πεδαριώδες και να πω τούτο. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι προσωπικές σχέσεις. Δεν είναι σχέσεις μεταξύ φίλων που πείσμωσαν και κρατάνε μούτρα ο ένας τον άλλον. Οι διεθνείς σχέσεις διακρίνονται από ρεαλισμό, θα έλεγα, στα όρια της κοινικότητας. Αυτή η Τουρκία, όπως είναι, και την έχω περιγράψει κατ' επανάληψη στο παρελθόν και δεν είναι ανάγκη τώρα να επανέλθω, είναι καλός ή κακός γείτονάς μας. Και είναι χώρα κλειδί, το είπα και θα το ξαναπώ, για πρωτογενείς ροές, όχι μόνο προς την Ελλάδα, αλλά για άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Κύπρος και η Ιταλία, απευθείας και δευτερευόντως δευτερογενείς ροές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο να συνεννοηθούμε, εάν η Τουρκία τηρεί τις υποσχέσεις, παρά να είμαστε σε αντιπαράθεση στην προσπάθεια διαχείρισης και αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος που είναι η παράνομη μετανάστευση. Εγώ προσωπικά έχω στυλιτεύσει κατ' επανάληψη το ρόλο της Τουρκίας ως διεθνούς κόμβου παράνομης μετανάστευσης. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω να αφήνω απ' έξω τον λαϊκισμό, τις ευκολίες, τις συναισθηματικές κορώνες που κάποιους γοητεύουν και συγκινούν και να εξυπηρετούμε ψυχρά και ουσιαστικά το εθνικό συμφέρον. Ήδη η Τουρκία έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει γιατί έγινε καλύτερη ή να την εμπιστευόμαστε για το μέλλον. Έχει αλλάξει διότι η προηγούμενη πολιτική της απέτυχε, κύριε συνάδελφε, στον Εύρο το 2020 όταν επιχείρησε να εργαλοποιήσει βάναυσα το μεταναστευτικό και είδε ότι υπάρχει τείχος από εδώ. Και έρχεται σήμερα και ελέγχει τα σύνορά της καλύτερα και συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές το περισσότερο, ιδίως στον Εύρο αλλά και στο Αιγαίο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Αυτό που είπα εγώ στον ομόλογό μου Τούρκο και το ξαναεπαναλαμβάνω και εδώ είναι πάρα πολύ απλό. Τεστάρουμε την Τουρκία ανά 12ωρο, όχι ανά ημέρα, ανά 12ωρο βγαίνουν τα στοιχεία των βαρκών που φεύγουν από τη Μικρασιατική Ακτή. Και έχω και τα τωρινά. 7 η ώρα το πρωί έρχεται από το λιμενικό η ενημέρωση και 7 η ώρα το απόγευμα. Εάν η Τουρκία δεν βοηθήσει και ξαναμπεί σε μια άλλη λογική, θα είναι και άλλη αντιμετώπιση. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον και τις τελευταίες εβδομάδες, όλο ένα και περισσότερο, στα πλαίσια και μιας ευρύτερης αλλαγής της τουρκικής τάσης, την οποία εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, για το ελληνικό συμφέρον, όχι κανένας άλλου, για το καλό της πατρίδας μας. Και σε αυτό είμαστε απόλυτοι, κύριε συνάδελφοι.